Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλησπέρα από τον Επικοινωνία και τους 94. Συμμετρία μέχρι τις 7, Δήμητρα Μπαλαρή στα μικρόφωνα και την ενημέρωση, Βαγγέλης Παπά στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε ζωντανά και διαδικτυακά, 94fm.gr. Όλο το 24ωρο από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μπορείτε και θέλετε. Μαζί μας από το Σωματείο No Mobbing at Work. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμέναμε πώς και πώς. Οι ακροατές του Επικοινωνία έχουν ήδη ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα και ερωτήσεις. Φίλοι και συνάδελφοι ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ. Το ίδιο και η κοινωνική υπηρεσία εδώ από το Δήμο Ηρακλείου. Περιμέναμε λοιπόν να δούμε, να ξεκινήσουμε. Να μιλήσουμε για το mobbing, για έναν όρο καινούριο μεν, αλλά καθόλου νέο ως νοοτροπία. Είναι μαζί μας η κυρία Ευανθία Κουρτμπουγιάννη και η κυρία Μαρία Γελαδά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για το ενδιαφέρον. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα. Να ξεκινήσουμε λίγο από το να οριοθετήσουμε τι σημαίνει. Τι είναι το mobbing? Βεβαίως, καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά και εκ μέρους σωματείου για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας να πω αρχικά να συνδράμουμε σε κανάλια σαν το δικό σας. Αυτός είναι και ο σκοπός του σωματείου μας άλλωστε. Ιδρυθήκαμε για να ενημερώνουμε το κοινό, εταιρείες και εργαζομένους, για αυτό το φαινόμενο που μοιάζει να είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, την ηθική παρενόχληση ή κατά πολλούς συναισθηματική βία. Mobbing, λοιπόν, στα αγγλικά, αυτός είναι ο όρος. Τι σημαίνει mobbing? Θα δώσουμε τον όρο, τον ορισμό, και είναι πολύ σημαντικό να το ξεχωρίσουμε στην πορεία και από την έννοια του bullying, που είναι πιο δημοφιλής σε όλους μας, γιατί είναι δύο έννοιες διακριτές. Συγχέονται και συνδέονται και από τους επιστήμονες, όμως είναι δύο έννοιες που τελικά δεν έχουν την ίδια σημασία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι mobbing και θα δώσουμε και παράδειγμα, το οποίο είναι από πραγματική μαρτυρία. Mobbing λοιπόν είναι το να υποβάλλω κάποιον ασταμάτητα σε επαναλαμβανόμενες μικρές επιθέσεις. Διακρίνουμε λοιπόν στον ορισμό δύο σημεία. Το ένα είναι συστηματικότητα και το άλλο είναι η διάρκεια. Και φυσικά υπάρχει και σκοπός. Σκοπός υπάρχει και στο bullying και ο σκοπός πάντα είναι, συνήθως είναι, να εξουθενωθεί το θύμα εντός εισαγωγικών, να απομακρυνθεί από τον εργασιακό του χώρο, είτε να απολυθεί είτε να εξαναγκαστεί σε παρέτηση. Θα πούμε στη συνέχεια και τη διαφορά από το bullying. Αν θέλετε σε αυτό το σημείο να δώσω ένα πραγματικό περιστατικό. Βεβαίως. Από μαρτυρία που η οποία μας Γελαδά, έχει έρθει. Βεβαίως. Εργάζομαι λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μας, στο δημόσιο τομέα και αποτελώ θύμα επαναλαμβανόμενης κακοποιητικής συμπεριφοράς, σε παρένθεση κάθετη παρενόχληση, στο χώρο εργασίας μου. Τα περιστατικά ξεκίνησαν το 2016, κλιμακώθηκαν με την πάροδο του χρόνου και δεν έχουν σταματήσει έκτοτε. Η υπηρεσία μου δυστυχώς κοφαίνει, διότι ο θήτης μου έχει θέση ευθύνης, πίσω από την οποία καλύπτει την υποτιμητική προς το άτομο μου συμπεριφορά, την υποβάθμισή μου, τις βλαπτικές ενέργειες και εν γέννη την εξουθένωσή μου με απότερο σκοπό, την παραίτησή μου. Νομίζω ότι πιο γλαφυρή περιγραφή δεν θα μπορούσε να δοθεί. Περιγράφει αυτό ακριβώς που μόλις είπαμε, επαναλαμβανόμενη κακοποιητική συμπεριφορά, εξουθένωση, υποτίμηση, ταπείνωση. Και δυστυχώς από την ίδρυση του σωματείου μας μέχρι και σήμερα έχουμε λάβει πάρα πολλές αντίστοιχες μαρτυρίες που περιγράφουν ακριβώς αυτό. Δυστυχώς βλέπω και στο χώρο τον εργασιακό, όπως και σε άλλους χώρους, ότι ενώ μιλάμε για νοοτροπίες δεκαετιών, τις οποίες αφενός θεωρούσαμε δεδομένες σε ένα χώρο εργασίας, δηλαδή το ότι μπορεί να είναι κάποιος και να φωνάζει, θα το πω εγώ στην πιο απλή μορφή, ότι να είναι κάποιος προϊστάμενος, κάποιος με θέση ευθύνης, ο οποίος να φωνάζει, να μιλάει πάρα πολύ έντονα, το οποίο ήταν κάτι που το έχουμε συνηθίσει. Δεν θα έβγαινε κάποιος να πει, μου ασκείται κακοποιητική συμπεριφορά επειδή φωνάζει ο εργοδότης μου. Ένα λοιπόν που καταλαβαίνω από αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι το mobbing. Το έχουμε συνηθίσει. Το θεωρούμε ότι είναι μια αποδεκτή συμπεριφορά. Μια συνηθισμένη συμπεριφορά που συμβαίνει σε όλους και okay, συμβαίνει και σε μένα. Νιώθω άσχημα. Αλλά έτσι είναι η δουλειά. Και το δεύτερο είναι τα όρια, τα οποία όμως θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια. Και εδώ λοιπόν έρχεται το σωματείο. Να πούμε δύο λόγια για αυτό το σωματείο και το έργο του.
Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς ιδρυθήκαμε με την πρωτοβουλία της κυρίας Χρυσοπηγής Βαρδίκου στη Θεσσαλονίκη το 2019. Ήταν δική της η πρωτοβουλία, δική της η προσπάθεια και με έναυσμα δική της προσωπική εμπειρία θυματοποίησης. Βέβαια, έκτοτε και τα υπόλοιπα μέλη, λίγο πολύ, μια επαφή με το mobbing την έχουμε. Είτε άμεσα ως θύματα οι ίδιοι, είτε έχοντας παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο να ζημιώνει ανθρώπους του περιβάλλοντός μας, αγαπημένους μας ανθρώπους. Ιδρύθηκε λοιπόν το No Mobbing το 2019. Έκτοτε έχουμε αναπτυχθεί αρκετά, έχουμε αυξηθεί σε δυναμικό μελών. Έχουμε ιδρυθεί με τρεις σκοπούς. Πρόσφατα προσθέσαμε και έναν τέταρτο. Έχουμε ιδρυθεί με σκοπό να βοηθήσουμε την κοινωνία να εκπαιδευτεί και να αναγνωρίσει το mobbing σαν φαινόμενο. Θέλουμε επίσης να συνδράμουμε και ερευνητικά στο να αποτυπώσουμε το φαινόμενο του mobbing στην ελληνική κοινωνία, γιατί σχετικά ερευνητικά δεδομένα είναι σχεδόν ανύπαρκτα για τον ελληνικό πληθυσμό, για την ελληνική πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη πέρσι και θα τη δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Ήταν σοκαριστικά τα ευρήματα. Βεβαίως. Και θέλουμε τώρα αυτήν την μελέτη. Έχουν γίνει δύο μελέτες βασικά, το 2020 και το 2021 και το 2022, τα οποία εμείς θέλουμε τώρα φέτος, αν μπορέσουμε, να τα επεκτείνουμε σε ακόμα μεγαλύτερο δείγμα, ακόμα δηλαδή μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, σε διαφορετικά εργασιακά πλαίσια. Το τρίτο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τώρα από την πλευρά των εργοδοτών καταρχάς να μάθουν για το φαινόμενο, να εκπαιδευτούν στην αναγνώρισή του και στην σωστή διαχείρισή του. Και το τέταρτο είναι να υποστηρίξουμε και τα ίδια τα θύματα προσφέροντας ένα πρώτο σταθμό ενημέρωσης αλλά και ένα δίκτυο ειδικών οι οποίοι μπορούν να τους στηρίξουν μετά εκτός σωματείου και ψυχολογικά και νομικά με κάποια συμβουλή με οποιοδήποτε είδος αρρωγής. Άρα πέρα από το κομμάτι της ενημέρωσης της κοινότητας έχουμε και το κομμάτι που μπορεί κάποιος να πάρει και ένα τηλέφωνο, να τον παραπέψετε σε κάποιον από τους συνεργάτες σας, να μπορέσει να πάρει κάποιες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για ένα δικό του ζήτημα, για μια δική του περίπτωση. Βεβαίως, αυτό του είδους η αρρωγή απευθύνεται στα εγγεγραμμένα μας μέλη και προβαίνουμε πλέον σιγά σιγά τώρα, αρχίζουμε να χτίζουμε το δίκτυο των εθελοντών μας, των εξωτερικών εθελοντών μας, των ειδικών οι οποίοι θα προσφέρουν κάποιο από το χρόνο τους για να υποστηρίξουν τα θύματα τα οποία έρχονται σε επαφή μαζί μας και θέλουν να γίνουν μέλη του σωματείου. Αναφέρετε νωρίτερα τη διαφορά ανάμεσα στο mobbing και στο bullying. Σωστά. Είναι πάρα πολύ διακριτή η διαφορά. Τι εννοούμε με αυτό? Στο mobbing οι επιθέσεις που ασκεί ο θήτης στο θύμα είναι αμυδρές. Ξεκινάνε ως πάρα πολύ απλές μικροεπιθέσεις, γιατί πολύ απλά ο θήτης επεξεργάζεται τα όρια του θύματος και όσο βλέπει ότι τον παίρνει, να το πούμε πολύ απλά, πολύ λαϊκά, τότε κλιμακώνει. Και γίνονται πολύ πιο έντονες οι επιθέσεις και η παρενόχληση. Όμως στο διάστημα αυτό, επειδή είπαμε ότι έχει συστηματικότητα και διάρκεια, είναι λίγο δύσκολο στην αρχή το θύμα να καταλάβει τι ακριβώς βιώνει, τι ακριβώς του συμβαίνει, τι γίνεται. Άρα λοιπόν δεν έχει εξ αρχής την πλήρη αντίληψη αυτού που υφίσταται. Στο bullying ή αλλιώς στον εκφοβισμό τα πράγματα είναι πολύ πιο άμεσα, πολύ πιο ξεκάθαρα, πολύ πιο έντονα. Μιλάμε για φραστικές επιθέσεις, για λεκτική βία, για ύβρις, ακόμα και για σωματικές απειλές. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και επιστήμονες συγχαίουν αυτές τις δύο έννοιες, δηλαδή στην έννοια του εκφοβισμού συμπεριλαμβάνεται η παρενόχληση, διότι ο εκφοβισμός έχει μια πιο ευρεία έννοια, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το έχουμε δει πολύ και στη βιβλιογραφία. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να καθορίσουμε ποιες είναι οι κατηγορίες του mobbing, γιατί και σε αυτό ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Αυτό που ανέφερα πριν, το ότι μπορεί να φωνάζει κάποιος, ο δικός μου εργοδότης, ο δικός μου προϊστάμενος είναι νευρικός και φωνάζει. Και τι έγινε? Σωστά. Ποιες είναι λοιπόν οι κατηγορίες? Αναφερόμενες στις κατηγορίες, πρακτικά εννοούμε συμπεριφορές παρενόχλησης. Τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή εκδηλώνεται η παρενόχληση στον εργασιακό χώρο προς το θύμα.
Χρωστάμε την κατηγοριοποίηση αυτή στον Λέιμαν, είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, είναι σουηδός ψυχολόγος, ο οποίος πριν αρκετά χρόνια μελέτησε το φαινόμενο, είναι ο πρώτος που μελέτησε το mobbing, και μέσα από μια σειρά 300 συνεντεύξεων κατέληξε σε 45 συμπεριφορές, τις οποίες και ομαδοποίησε. Μακάρι να μπορούσαμε να δείξουμε την εικόνα, δεν έχει σημασία, όμως θα την περιγράψουμε. Ουσιαστικά μιλάμε για 5 κατηγορίες. Επιθέσεις που αφορούν στην αυτοέκφραση και επικοινωνία του ατόμου. Επιθέσεις με συγχωρείτε, ναι, που αφορούν, βέβαια, στην αυτοέκφραση, δηλαδή τους απαγορεύεται να λένε τη γνώμη τους. Πολύ απλά περιφρονώ κάποιον με χειρονομίες, με το ύφος, το αντίστοιχο, ή ασκώ πολύ έντονη κριτική στη δουλειά του, άρα περιορίζω και σιγά σιγά ο άνθρωπος μπαίνει σε μια κατάσταση άμυνας, το θύμα εννοώ. Αυτές είναι δύο παραδείγματα, ας πούμε, συμπεριφορών αυτοέκφρασης και επίθεση στην επικοινωνία. Ή αντίστοιχα επιθέσεις που αφορούν στις κοινωνικές σχέσεις, το να απομονώνω το θύμα. Δυστυχώς το έχουμε δει πάρα πολύ έντονα στο δημόσιο, αλλά μπορώ να πω και εξεπλάγει δυσάρεστα πολύ πρόσφατα όταν άκουσα ότι πολύ πασίγνωστη εταιρεία ιδιωτικού τομέα και από τις σύγχρονες κιόλας ακολουθούν τέτοιου είδους τακτικές. Τι σημαίνει απομονώνω? Ακόμα και παραγωνώ, δηλαδή το άτομο, το θύμα, σε ένα δωμάτιο μόνο του. Του αλλάζω περιβάλλον, δηλαδή. Να μην έχει οπτική επαφή, να μην έχει επικοινωνία με τους συναδέλφους του, με το ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον. Στη φήμη του ατόμου, το λεγόμενο gossiping, τα πηγαδάκια, που μπορεί, ας πούμε, να αναφέρονται στην προσωπική ζωή, στην κοινωνική ζωή του θύματος κτλ. Επιθέσεις που αφορούν στην επαγγελματική του και προσωπική κατάσταση. Εδώ βλέπουμε πάρα πολύ το φαινόμενο της στέρησης των ευκαιριών, που στο δημόσιο αναφέρεται και ως ψυγείο ή πάγος. Το να βάζω έναν εργαζόμενο στον πάγο, δηλαδή του στερώ ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης, ιεραρχικής εξέλιξης, μισολογικής εξέλιξης και πάει λέγοντας. Και τέλος, τελευταία κατηγορία, άμεσες επιθέσεις στην υγεία. Δηλαδή, αναθέτω καθήκοντα στο θύμα, το οποίο γνωρίζω ότι θα έχουν κάποια επίδραση βλαπτική στην υγεία του. Αυτές λοιπόν είναι οι συμπεριφορές, οι κατηγοριοποίησεις των συμπεριφορών. Αυτό όμως που αξίζει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι αν δούμε τις 45 αυτές, το σύνολό του συμπεριφορές, μεμονωμένα, δεν συνιστούν ηθική παρενόχληση. Γιατί αναφέραμε προηγουμένως ότι πρέπει να υπάρχει συστηματικότητα και διάρκεια. Μάλιστα. Το να υπάρξει λοιπόν μία διένεξη, το να ξεφύγουμε από τα όρια μας μία φορά, one-off, με τον συνεργάτη μας, με τον προϊσταμενό μας, δεν συνιστά ηθική παρενόχληση, εάν και εφόσον γίνει μία φορά και δεν υπάρξει συνέχεια. Το να μπω σε μία διαδικασία να κάνω ένα κακόγουστο αστείο και να δω ότι ο αποδέκτης ενοχλείται, δυσανασχετεί και το σταματήσω, δεν συνιστά παρενόχληση. Αν το συνεχίσω όμως, τότε έχω υπερβεί τα όρια και εκεί μιλάμε για mobbing. Άρα το κομμάτι της διάρκειας είναι ένα σημείο στο οποίο δίνουμε, παίζει καθοριστικό ρόλο στο να αναγνωρίσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε μια συμπεριφορά. Ακριβώς. Η διάρκεια και η κλιμάκωση. Και η κλιμάκωση. Mm. Άρα στην ερώτηση που ήταν η επόμενη, τι δεν είναι mobbing, θα πούμε δεν είναι όταν δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Αφενός, ναι. Άρα one-off, όπως είπαμε, διενέξεις, εντάσεις και τα λοιπά, συγκρούσεις που μπορούν να γίνουν μέσα στην καθημερινότητα και είναι έτσι μέσα στα πλαίσια τα αναμενόμενα, δεν είναι παρενόχληση. Δεν είναι παρενόχληση, είπαμε, τα καλοπροαίρετα αστεία. Βέβαια το καλοπροαίρετο είναι υποκειμενικό, έτσι είπαμε, το διακρίναμε προηγουμένως. Το να κάνουμε παρατήρηση σε κάποιον για τη συμπεριφορά του, εφόσον παρενοχλεί άλλους συναδέλφους. Επίσης δεν είναι παρενόχληση, εφόσον, υπογραμμίζουμε, γίνει ιδιωτικά. Το να κάνεις μια σύσταση σε open space, εννοείται ότι και πάλι ίσως ξεπεράσεις κάποια όρια και θίξεις τον αποδέκτη. Και φυσικά το να ασκούμε επικοδομητική κριτική δεν είναι παρενόχληση, γιατί θα δούμε και συνέχεια μία από τις πιο κοινές συμπεριφορές παρενόχλησης είναι ο τρόπος που δίνεται επανατροφοδότηση. Όταν όμως δίνεται επανατροφοδότηση για την απόδοση κάποιου, ακόμα και με πολύ αυστηρό τόνο, αλλά με θετική προώθηση, τότε αυτό δεν είναι παρενόχληση. Άρα μιλάμε για παρενόχληση όχι μόνο από έναν προϊστάμενο προς έναν υφιστάμενο, αλλά και ανάμεσα σε συναδέλφους. Πολύ σωστά. Αυτό είναι η έννοια της οριζόντιας παρενόχλησης που λαμβάνει η χώρα μεταξύ εργαζομένων της ίδιας ιεραρχικής κλίμακας. Και εκεί ισχύουν οι ίδιοι κανόνες ή τα ίδια όρια. Ακριβώς. Τα ίδια όρια. Ποιες λοιπόν είναι οι συμπεριφορές, αν έχετε κάποια στοιχεία που συναντάμε πιο συχνά σε χώρους εργασίας, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα?
Οι συχνότερες μορφές οι οποίες παρατηρήθηκαν στο δικό μας δείγμα, στις δικές μας έρευνες, το οποίο ήταν αρχικά ικανοποιητικό μεν, αλλά μπορεί να μην είναι και τόσο, έτσι να το πούμε και αυτό, μπορεί να μην είναι και τόσο αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού, γιατί όπως καταλαβαίνετε άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το no mobbing είναι πιο πιθανό να έχουν υποστεί mobbing, οπότε έχουμε μια επιφύλαξη ως προς την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματός μας. Το δείγμα μας, ωστόσο, μας ανέφερε ως συχνότερες συμπεριφορές την απώλεια της δυνατότητας έκφρασης, καταρχάς, και την συνεχή φόρτωση με νέες, το συνεχή φόρτο με νέες εργασίες. Η υπερφόρτωση με νέες εργασίες, η συνεχή παραπάνω εργασία ή εργασίες που δεν είναι στη δική μας ειδίκευση ή ειδικότητα. Εργασίες οι οποίες είναι άνω του job description που λέμε, της περιγραφής εργασίας, και οι οποίες δημιουργούν υπερβολικό όγκο αρμοδιοτήτων. Παραπάνω άγχος. Ακριβώς, προκειμένου να αποτύχει εν τέλει, γιατί υπάρχει μια μεθόδευση στο mobbing, προκειμένου λοιπόν να αποτύχει ο εργαζόμενος και να πτωηθεί και ο ίδιος ηθικά, αλλά και να αξιολογηθεί αρνητικά. Άρα εδώ βλέπουμε, γιατί είδα ότι και αυτό το αναφέρετε αρκετές φορές και δώσατε πολύ μεγάλη σημασία, ότι αυτές οι συμπεριφορές ξεκινούν από κάποιον στοχευμένα και ότι δεν μιλάμε απλά για κάποιους ανθρώπους, όχι ότι αυτό δικαιολογείται, που είναι ο χαρακτήρας τους έτσι, έχουν ένα κακό χαρακτήρα και έτσι συμπεριφέρουν, αλλά τις περισσότερες φορές, ακόμα και αν δεν το πιστεύουμε, γίνονται, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που υποκινούνται. Ακριβώς. Καλό είναι να έχουμε λίγο στο νου μας ότι είναι σημαντικό ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει μια τέτοια συμπεριφορά, την οποία την βιώνει, εδώ παίζει ρόλο ο υποκειμενικός παράγοντας. Εμένα λοιπόν αυτό που μου συμβαίνει, αυτό που μου κάνει ο προϊστάμενός μου μπορεί να με θίγει. Εδώ λοιπόν έχω και εγώ την ευθύνη, επειδή πολλές φορές ο θήτης εντός εισαγωγικών να μην θέλει να θυματοποιήσει. Έχω και την ευθύνη να βάλω τα όρια μου, να δείξω στον άνθρωπο ο οποίος με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, ότι μέχρι εκεί μπορώ να ανεχτώ. Πολλές φορές το mobbing μπορεί να γίνει και ασυναίσθητα, χωρίς πρόθεση, εάν το θύμα δεν βάλει κάποια όρια. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα ανοίξουμε μετά την διακοπή μας. Θα κάνουμε μια διακοπή, ένα μουσικό διάλειμμα σήμα σταθμού και θα επιστρέψουμε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του θύματος, ποια του θήτη και ποια είναι τα όρια. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, μένουμε συντονισμένοι στον Επικοινωνία και στους 94. Επικοινωνείτε και εσείς μαζί μας στα 210-2759-200, 210-2759-300. Επικοινωνία FM στους 94 είναι το δημοτικό ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής, συμμετρία μέχρι τις 7. Αλλά για να καταφέρουμε να έχουμε συμμετρία, για να καταφέρουμε να κρατήσουμε την ισορροπία, θα πρέπει να καταλάβουμε ξεκάθαρα τα όρια σε όλους τους τομείς. Σήμερα λοιπόν, εδώ με το Σωματείο No Mobbing, κοιτάμε ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο, ένα νέο όρο, αλλά μια πολύ παλιά νοοτροπία, όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, και προσπαθούμε βήμα-βήμα, προσπάθεια την προσπάθεια, όχι μόνο να ξεκαθαρίσουμε και να καταλάβουμε και να μάθουμε και να ξεχωρίσουμε τι είναι το mobbing, ποια είναι η ηθική παρενόχληση πραγματικά μέσα στον χώρο εργασίας, αλλά πώς θα μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε την ζωή τόσο του θύματος όσο και του θήτη. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ούτε και αυτοί είναι συνειδητοποιημένοι, και υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχουν, που όταν συνειδητοποιήσουν κάτι και οι ίδιοι θέλουν να αλλάξουν. Και οι ίδιοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, και οι ίδιοι θέλουν και περνάνε καλύτερα μέσα σε ένα εργασιακό χώρο, με τους υπαλλήλους τους, με τους υφιστάμενους, με τους συνεργάτες τους, να καταφέρουν να έχουν καλύτερες σχέσεις. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο ψυχολόγος του Σωματείου No Mobbing, ο κύριος Αβραάμ Καϊρέτογλου. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για το δημόσιο βήμα που μας δίνεται, για να προκειμένου να επικοινωνήσουμε τους σκοπούς του Σωματείου, και να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για το πολύ σημαντικό έργο που κάνετε.
κάναμε μία μικρή αναφορά όσο προλάβαμε να δούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τις κατηγορίες του mobbing, για τις συμπεριφορές ηθικής παρενόχλησης. Θέλω λίγο να δούμε μαζί όσο μπορούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις, γιατί οι επιπτώσεις είναι πολλές. Το κομμάτι των ωρών εργασίας, των ανθρώπων που ζουν τόσες ώρες από τη ζωή τους μέσα σε ένα περιβάλλον δύσκολο, έχει πολλές επιπτώσεις. Ποιες είναι λοιπόν αυτές, ξεκινώντας από τις επιπτώσεις στο θήτη, στο θύμα, αλλά και στην κοινωνία? Ακριβώς, ακριβώς. Να ξεκινήσω από το τετριμένο που όλοι ξέρουμε, ότι αν σκεφτούμε ότι το 1/3 της ζωής μας είναι η εργασία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον το οποίο εργαζόμαστε να είναι πολύ σημαντικό, να είναι απαλλαγμένο από τέτοιου είδους τοξικές συμπεριφορές. Όσον αφορά τώρα τις επιπτώσεις, θα μπορούσα να πω ότι είναι τρεις πυλώνες που έχουν να κάνουν με το mobbing. Ένας πολύ σημαντικός πυλώνας είναι το κόστος που έχει για την επιχείρηση. Ένας εργαζόμενος ο οποίος δέχεται mobbing, είναι ξεκάθαρο ότι έχει χαμηλή απόδοση. Καθημερινά φροντίζει για οτιδήποτε άλλο, προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στο εργασιακό του περιβάλλον και όχι να αποδώσει αυτό που προσδοκά η επιχείρηση. Αλλά κατ' επέκταση μιλάμε για πολύ χαμηλή απόδοση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει κάποιο κόστος για την επιχείρηση. Υπάρχουν μάλιστα έρευνες που τα κορίτσια αναφερθήκαν πριν για την έρευνα του Λέιμαν στη Σουηδία. Κάποιος Σουηδός οικονομολόγος είχε μετρήσει αυτό το κόστος και είχε τονίσει ότι ίσως στις εταιρείες θα ήταν λιγότερο δαπανηρό το να ασχοληθούν με την αλλαγή της κουλτούρας και την ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων από το κόστος που χάνουν από τη χαμηλή απόδοση. Άρα αυτό που κρατάμε και είναι πολύ σημαντικό είναι η χαμηλή απόδοση. Δεν υπάρχει συναισθηματική ασφάλεια σε τέτοια εργασιακά κλίματα, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί η συναισθηματική ασφάλεια είναι το κλειδί. Είναι ο συνδετικός ιστός που κάνει ομάδες ετερογενών χαρακτήρων να συνδέονται και να συνεργάζονται. Όταν δεν υπάρχει λόγω mobbing συναισθηματική ασφάλεια, πάλι η απόδοση πέφτει. Κατά συνέπεια, και ίσως και αυτός είναι ένας από τους σκοπούς του σωματείου μας, είναι να πείσουμε τις επιχειρήσεις, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις, σκοπός τους είναι το κέρδος, η αριστοποίηση του κέρδους. Οπότε να συνειδητοποιήσουν ότι από τον παράγοντα, τον παραγωγικό συντελεστή που λέγεται ανθρώπινη εργασία, ότι χάνουν χρήματα. Και ίσως έτσι, βλέποντας αυτή την απώλεια, συνδράμουν και αυτές την κουλτούρα στο να χτιστεί ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. Κύριε Καϊρέτογλου, μιλάμε σύμφωνα και με δικές σας έρευνες για ένα τεράστιο ποσοστό. Είδα ότι οι εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 24 και 55 έως 64 ετών, σε ποσοστό μέσα σε εργασιακό χώρο η παρενόχληση φτάνει στο 75%. Από αυτούς το 40%, δηλαδή περίπου οι μισοί, έτσι, κάτι λιγότερο από τους μισούς, φτάνουν ακόμα και στο σημείο της κατάθλιψης. Ναι, ναι, αυτό είναι και περνάμε, μάλλον πριν περάσουμε στις συνέπειες που έχει στο θύμα, ένα πολύ σημαντικό κόστος για την επιχείρηση είναι για τη φήμη της, χαλάει η φήμη της. Ζούμε στην εποχή που η ταχύτητα της πληροφορίας είναι πάρα πολύ γρήγορη. Φτερνίζεται κάποιος στην Κίνα και πέφτει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Έχουμε δει και στο παρελθόν και στην Ελλάδα κάποιες περιπτώσεις πόσο γρήγορα, δηλαδή πόσο εύκολα μπορεί πλέον μία εταιρική φήμη να έχει πρόβλημα και να έχει αντίκτυπο στις πωλήσεις της, στη δεξαμενή υποψηφίων που την προσεγγίζουν κτλ. Η αλήθεια είναι ότι διατηρώ τις επιφυλάξεις μου σε αυτό. Βλέπουμε χώρες με πολύ καλές αποδόσεις στο κομμάτι το εμπορικό, όπως είναι η Ινδία και η Κίνα, που δεν δίνουν καμία σημασία και καμία αξία στον εργαζόμενο. Οπότε σε αυτό διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, αν τους αφορά, αν τους ενδιαφέρει και αν είναι αυτό που θα τους σταματήσει. Έχετε παρατηρήσει όμως το τελευταίο διάστημα όλες ιδιαίτερα οι πολυεθνικές που έχουν ξεκινήσει αυτό, ότι στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
προσπαθούν να περάσουν μια κουλτούρα προς την κοινωνία, προς την κοινότητα, ότι συμπεριλαμβάνουμε ανθρώπους με αναπηρία, θέλουμε να είμαστε καλοί εργοδότες, γίνεται το λεγόμενο employer branding. Και εδώ ερχόμαστε και βλέπουμε ότι ναι μεν υπάρχει, ότι όλοι θέλουμε μια καλή εικόνα, αλλά αν αυτό είναι η πραγματικότητα μέσα στις επιχειρήσεις και αν υπάρχει και ο έλεγχος. Και σε τι ποσοστό υπάρχει ο έλεγχος. Πολύ... Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Δίκιο. Πολύ μεγάλο θέμα. Μια εκπομπή μόνο που θα μπορούσε να ήταν αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το κομμάτι της ψυχολογίας του εργαζομένου, κοιτάξτε, ξεκινάει από το πιο απλό, να το πω έτσι λαϊκά, νιώθω ένα σφίξιμο κάθε μέρα στο στομάχι μου όταν να πάω για δουλειά, μέχρι αυτό που αναφέρατε. Κατάθλιψη, κλινική κατάθλιψη, αυτοκτονίες και τα σχετικά. Κυρίως στο φάσμα των αγχωδών διαταραχών θεωρώ ότι το μόμπινγκ έχει να κάνει με την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και ότι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή γνωστική έκπτωση, κόπωση, αϊπνία και πολλά ακόμα. Ζητήματα διαβίωσης. Είναι σοβαρό το ζήτημα της διαβίωσης. Πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ προσωπικά, επειδή εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα πολλά χρόνια και κυρίως και έχω μια σχετικά μεγάλη εμπειρία άνω των 20 ετών, έχω δει ανθρώπους να καταλήγουν στο να παίρνουν αντικαταθλιπτικές αγωγές, έχω δει ανθρώπους να αρρωσταίνουν. Και αυτό θα ήθελα να πω σαν δεύτερο. Δηλαδή, ίσως το χειρότερο είναι επειδή η συνθήκη εργασίας είναι κάτι το οποίο έχει μια χρονιότητα. Δημιουργείται ό,τι πιο τοξικό υπάρχει για τον ανθρώπινο οργανισμό, το χρόνιο άγχος, το οποίο έχει πολλές επιπτώσεις. Δηλαδή, θα σας παραπέμψω σε διάφορες έρευνες που έχει κάνει ομότιμος καθηγητής του ΕΠΟ, ο κύριος Χρούσος, ένας πιο διακεκριμένος Έλληνες γιατρούς, Dr. Stress νομίζω είναι το παρατσούκλι του, ο οποίος σε διάφορες εκπομπές που έχει συμμετάσχει, σε διάφορες έρευνες, μιλάει ότι το χρόνιο έγχος αποτελεί μια πηγή καθημερινής φλεγμονής, δηλαδή ανοίγει την κερκόπορτα, να το πω έτσι, προς τα αυτοάνωσα και γενικά προς διάφορες παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με το στρες. Οπότε, ζώντας ένας εργαζόμενος σε ένα καθημερινό περιβάλλον τόσο τοξικό, θεωρώ ότι κινδυνεύει ακόμα και η υγεία του. Και έτσι περνάμε στον τρίτο πυλώνα των επιπτώσεων, που είναι ο κοινωνικός. Ας μην ξεχνάμε ότι ένας πολύ εύκολος δείκτης κάποιος για να καταλάβει σε μια επιχείρηση ότι υπάρχει ένα κακό κλίμα είναι οι αναρωτικές άδειες. Ένας εργαζόμενος ο οποίος νιώθει ότι βάλεται εργασιακά και από mobbing και από τέτοιου είδους συμπεριφορές, ένας εύκολος τρόπος που μπορεί να διαφύγει από αυτό το περιβάλλον έστω και προσωρινά είναι μια αναρωτική άδεια. Κατά συνέπεια, αυτό είναι ένας εύκολος τρόπος να καταλάβει κάποιος, ας πούμε, σε μια επιχείρηση αν έχει πολλές αναρωτικές άδειες. Μπορεί έτσι, είναι λίγο χοντρικό βέβαια αυτό και ίσως χρειάζεται περισσότερες μελέτες, αλλά είναι ένας δείκτης για να καταλάβεις ότι κάτι κακό γίνεται σε αυτήν την επιχείρηση. Και έτσι έρχεται και η κοινωνική διάσταση. Γιατί είναι γνωστό ότι πέρα από τις 25 μέρες που δικαιούται κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, αναρωτική άδεια η οποία συνδράμει με το ποσοστό του και ο εργοδότης, πέρα από τις 25 μέρες ανά έτος, αυτοί καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα. Άρα τους πληρώνουμε όλοι μαζί, το κράτος δηλαδή. Το ΕΦΚΑ. Και να σκεφτούμε έτσι, γιατί είμαστε πολλά χρόνια όλοι στο χώρο, ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που φοβούνται να πάρουν και αναρωτική άδεια, γιατί μετά υπάρχουν τιμωρητικές συμπεριφορές. Αυτό ακριβώς. Να το αναφέρουμε και έχει και μια κοινωνική διάσταση. Πέρα από ότι υπάρχουν αυτοκτονίες, υπάρχουν όλα αυτά που αναφέραμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο σκοπός ο δικός μας είναι να προσπαθούμε σαν σωματείο, αν και είμαστε νοσίστατο, όπως σας εξήγησα σαν κατηγορία, είναι να πείσουμε την επιχειρηματικότητα κυρίως. Γιατί κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί εκεί υπάρχει ο φόβος της απόλυσης, άρα και της σιωπής. Είναι να πείσουμε τις επιχειρήσεις να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα μέσα στους οργανισμούς. Μια κουλτούρα η οποία να αποτρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορά. Και να καλλιεργήσουμε επιπλέον τις επιχειρήσεις την κουλτούρα ότι πρέπει άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέση ευθύνης και διοικούν άλλους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν από κάτω τους ανθρώπινες ψυχές οι οποίες το λιγότερο που οφείλουν να δείξουν είναι σεβασμό και δεν μπορούν να τους συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
καταλήγουν σε οτιδήποτε βοήθεια. Αυτό αφορά τις επιπτώσεις. Κύριε Καϊρέτοκλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά για την πολύτιμη συνεισφορά σας στο έργο μας και εύχομαι κάποια στιγμή να τα πούμε με μεγάλη μας χαρά. Ευανθία Κουρμπουγιάννη και Μαρία Γελαδά από το No Mobbing σήμερα στην Συμμετρία, με πολύ σημαντικά, πολύ σπουδαία πράγματα έχουμε πει μέχρι τώρα στο κομμάτι του mobbing, πώς μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε, ποιες είναι οι συμπεριφορές ηθικής παρενόχλησης, με τον ψυχολόγο σας τον κύριο Καϊρέτογλου, στο κομμάτι των επιπτώσεων από το θύμα, το θήτη, αλλά και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Εκτός όμως από το θύμα και το θήτη, έχουμε και άλλους ανθρώπους στο εργασιακό περιβάλλον, συνήθως. Ακριβώς. Έχουμε τους συναδέλφους, έχουμε ανθρώπους, έχουμε παρατηρητές, για να το πω στη δική σας ορολογία, μάρτυρες, να το πω, για να το καταλάβουμε όλοι καλύτερα. Αυτοί οι άνθρωποι πώς μπορούν να βοηθήσουν, μπορούν, ή και οι ίδιοι είναι υπόκεινται στο ρόλο του θύματος και δέχονται και αυτοί κάποια άσχημη συμπεριφορά. Οι παρατηρητές είναι, ή τουλάχιστον αισθάνονται ότι θα είναι τα επόμενα θύματα. Εκεί αρχίζει να επιδρά αυτό που λέμε το fight or flight, δηλαδή η αντίδραση της μάχης ή φυγής. Και εν προκειμένου η συνήθις έτσι, η αντίδραση είναι αποφευκτική. Μπορεί να βλέπουν, να παρατηρούν το τι συμβαίνει στο θύμα, και επειδή έτσι είμαστε πλασμένοι να λειτουργούμε ως άνθρωποι, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ουσιαστικά λειτουργεί με ενσυναίσθηση. Όταν βλέπω λοιπόν εγώ έναν άνθρωπο να κακοποιείται, τραυματίζομαι ως ένα βαθμό και εγώ ο ίδιος. Και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο επόμενος θα είμαι εγώ. Ακριβώς. Αν θέλω δεν αντιδράσω και δεν το προλάβω, δεν πρόκειται να το αποφύγω. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι βέβαια πώς θα αντιδράσω. Θα αντιδράσω μένοντας ήσυχος και κάνοντας ότι δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν παρατηρώ, δεν συμμετέχω. Ή θα αντιδράσω δείχνοντας αλληλεγγύη και υποστηρίζοντας τον άνθρωπο που βλέπω να στοχοποιείται. Εδώ παίζεται το παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, στο να μπορέσω να βρω τρόπους αλληλεγγύης, να δείξω την αλληλεγγύη μου και να υποστηρίξω συναισθηματικά το θύμα. Γιατί γνωρίζουμε από έρευνες που έχουν γίνει εκτός Ελλάδος ότι ένας άνθρωπος, έστω και έναν φίλο να έχει στον χώρο εργασίας του, αυτό έχει άμεση επίπτωση στην ψυχική του ανθεκτικότητα και γενικότερα στην συναισθηματική του κατάσταση στον χώρο εργασίας. Το κομμάτι το νομικό, τι καλύπτει? Μπορεί να γίνει μια καταγγελία ανώνυμη? Αυτό, ανώνυμη καταγγελία, να γίνει πού εννοείται? Αν υπάρχει κάποιος φορέας, αυτό εννοώ. Ανώνυμη καταγγελία να γίνει, δεν γνωρίζουμε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βέβαια, αυτό που προτείνουμε εμείς και η πρώτη οδός, η βέλτιστη οδός αντιμετώπισης, πριν φτάσουμε το θύμα να αναζητήσει νομική εκπροσώπηση και να προβεί επίσημα σε καταγγελία εναντίον του εργοδότη του, αυτό που πρωτίστως συνιστούμε είναι ενδοητερικά να γίνει μία πρώτη αναφορά των περιστατικών, ώστε να μπορέσει εσωτερικά ο εργοδότης να διαχειριστεί την κατάσταση και να μην βγει εκτός επιχείρησης με οποιαδήποτε κόστη μπορεί να έχει αυτό μετά, και σε χρόνο και σε χρήμα και στις δύο πλευρές. Πολύ πρόσφατα, ακούσαμε στις ειδήσεις, βγήκε και στον ελληνικό τύπο η περίπτωση μιας κυρία στην Ελβετία, η οποία μήνυσε τον εργοδότη της και μετά από 12 χρόνια δικαιώθηκε με αποζημίωση 2 εκατομμυρίων. Μετά από 12 χρόνια, έτσι. Εμείς δεν την έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Οπότε, μία καλή πρακτική είναι καταρχάς το θύμα να μπορέσει να βρει λέξεις, να καταγράψει με λέξεις φραστικά και χωρίς συναισθηματική φόρτιση αυτό που του συμβαίνει. Να καταλάβει ο ίδιος καταρχάς τι είναι αυτό που του συμβαίνει, αν είναι mobbing, και να το καταγράψει ώστε να έχει μια αναφορά να υποβάλει στους ανωτέρους του.
Από εκεί και πέρα, η ανώτερη του και αυτό που προτείνουμε στις επιχειρήσεις ως βέλτιστη διαχείριση είναι να αποφύγουν δύο πολύ σημαντικά πραγματάκια. Το πρώτο είναι να ζητήσουν από το θύμα να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Η βαρύτητα της απόδειξης, εάν αυτή η υπόθεση φτάσει στα δικαστήρια, ανήκει στον εργοδότη. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ακριβώς. Επομένως, είναι προς συμφέρον του εργοδότη, πριν φτάσει στα δικαστήρια, να λειτουργήσει σαν να βρίσκεται αντιμέτωπος με το θύμα στα δικαστήρια. Δεν ζητούμε λοιπόν να αποδείξει το θύμα ότι δεν είναι ελέφαντας. Διερευνούμε το περιστατικό και αναζητούμε ευθύνη και στον φερόμενο ως θήτη. Και το δεύτερο, η δεύτερη παγίδα στην οποία μπορεί εύκολα να πέσει ένα τμήμα ανθρωπίνων πόρων ή ένας προϊστάμενος, είναι να θεωρήσει ότι το θύμα οφείλει να δικαιολογήσει τα συναισθήματά του. Και γενικά αυτό σαν κοινωνία το έχουμε, σαν αντιμετώπιση δυσάρεστων συναισθημάτων, αρνητικών εντός εισαγωγικών συναισθημάτων. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας παραπονιέται ότι αισθάνεται με τον χύψη άσχημο τρόπο και του ζητάμε να το δικαιολογήσει αυτό το πράγμα. Τα συναισθήματα δεν χρειάζονται αιτιολόγηση. Από τη στιγμή που συμβαίνουν, από τη στιγμή που βιώνονται, είναι έγκυρα. Δεν έχει κανένα νόημα να μου πει κάποιος ότι, ξέρεις, εγώ πληγώθηκα με αυτό που μου είπες. Και να σου πω εγώ, γιατί πληγώθηκες, μα δεν αξίζει να πληγώνεσαι. Άλλωστε και η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και γι' αυτό καλό είναι να τη διαχειρίζονται ειδικοί. Είτε στο κομμάτι το νομικό, είτε στο κομμάτι το ψυχολογικό. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικό όποιος νιώθει να έρχεται σε μια επικοινωνία αρχικά από τη στιγμή που υπάρχει το δικό σου σωματείο με κάποιον από... μέλος σας για να μπορέσετε να έχει την πιο σωστή τέλος πάντων ενημέρωση που θα μπορούσε να έχει. Είστε δραστήριοι και στα social media, αλλά θα ήθελα να μας πείτε και πώς μπορούμε διαφορετικά να σας βρούμε, είτε μέσω social media, δεν ξέρω, τα τηλέφωνά σας. Βεβαίως, τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας δεν λειτουργούν από το σωματείο μας, δεν λειτουργούμε κάποια helpline. Βέβαια, helpline επίγουσας ψυχολογικής υποστήριξης υπάρχουν εκεί πενταψήφιοι αριθμοί, τους οποίους πολύ εύκολα μπορεί να βρει κάποιος στο διαδίκτυο. Εμείς έχουμε φόρμες επικοινωνίας στο website μας, το οποίο είναι nomowo, δηλαδή nomowo.org. Μπορείτε εκεί να δείτε και τη σχετική μας αρθρογραφία, ώστε να πάρετε κάποιες πρώτες πληροφορίες για θέματα τα οποία σας απασχολούν. Η οποία αρθρογραφία μας συνεχώς πληθύνεται από ειδικούς νομικούς εργατολόγους, ψυχολόγους, θεραπευτές. Και να επικοινωνήσετε μαζί μας, και μέσω email στο info@nomogo.org, είτε μέσω των φορμών επικοινωνίας μας. Και εγώ θα συνιστούσα να επικοινωνήσετε μαζί μας και να έρθετε σε επαφή με το σωματείο μας πριν μας χρειαστείτε. Δεν κοστίζει τίποτα η εγγραφή στη λίστα των μελών μας. Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να εξετάσει και αυτή τη δυνατότητα. Καθώς η υποστήριξη που θα αρχίσουμε να παρέχουμε στα μέλη μας σιγά σιγά με το χρόνο θα αυξάνεται κιόλας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ευανθία Κουρμπουγιάννη και Μαρία Γελαδά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για όλα αυτά τα χρήσιμα που προλάβαμε, όσα προλάβαμε να πούμε στη σημερινή εκπομπή. Θα είναι μεγάλη μας τιμή να μπορέσουμε να σας έχουμε και άλλες φορές εδώ στο στούντιο του Επικοινωνία, να αναπτύξουμε και άλλα θέματα, να δούμε και άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο και οτιδήποτε μπορούμε και να βοηθήσουμε στο κομμάτι της ενημέρωσης του κοινού. Είμαστε πάντα εδώ και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την δουλειά, όλη αυτή την δουλειά, την σπουδαία, την εργασία που κάνετε. Και την προσπάθεια. Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Μένουμε συντονισμένοι στον Επικοινωνία, μένουμε στους 94.